Νίκη λοιπόν για τον Γιώργο Μαρινάκη με 72 ψήφους στις εκλογές της ΠΕΔ Κρήτης. Να πω ένα καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Μαρινάκη, δήμαρχος Ρεθύμνου, επικεφαλής της πλειοψηφούσας παράταξης Νέα Κρήτη. Γεια σας. Τελικά τους πείσατε τους αυτοδιοικητικούς, κύριε Μαρινάκη. Τυπικά είστε και ο νέος πρόεδρος. Επί της ουσίας αυτό θα αναδειχθεί έτσι κι αλλιώς και από μια εσωτερική διαδικασία. Σήμερα νίκησε η παράταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα συγκροτηθεί μετά από δική μου πρόσκληση, αφού είμαι και ο πλειοψηφών σύμβουλος, θα κάνει κατανομή των αξιωμάτων. Προφανώς διεκδικώ την Προεδρία και νομίζω ότι η παράταξή μου το έχει αποδεχθεί. Άλλωστε, φάνηκε και από την ψηφοφορία. Μέτρησε η εμπειρία σας, σαφέστατα. Έχετε πολυετή προσφορά στην αυτοδιοίκηση, έχετε πολύ μεγάλη γνώση σε θεσμικά θέματα. Θεωρείτε όμως ότι πέρα από αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο και η στήριξη που είχατε και από τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, αλλά και από τον κύριο Κουράκη? Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ο κύριος Καλοκαιρινός είναι δήμαρχος ενεργός, με μια ισχυρή πλειοψηφία στο Δήμο Ηρακλείου και προφανώς η απόφασή του να υποστηρίξει τη δικιά μας παράταξη, που νομίζω ήταν μια βασανιστική διαδικασία για τον ίδιο, δεν το έκανα περίσκεπτα, προφανώς έχει τα κριτήρια και νομίζω ότι πάνω απ' όλα συγκινήθηκε από την ιδέα του συγκριτισμού, την οποία η παράταξή μου υπηρετούσε και φάνηκε και από την, αν θέλετε, και από την γεωγραφία των υποψηφίων, που ήταν από όλους τους νομούς και μάλιστα με έναν τρόπο που μπόρεσα και εγώ και προσπάθησα και περισσότερο να είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά ξέρετε, κάπου μπήκαν ιδιαίτερα στεγανά γεωγραφικά που δεν μου το επέτρεψαν όσο θα το ήθελα. Πάντως νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό κριτήριο, όπως και η θεσμικότητα που επέδειξα καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων, που ήταν φανερές και μάλιστα παρουσία και τρίτων, και νομίζω ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά και εκείνο και τους συνεργάτες του για τη θερμή του υποστήριξη, ήταν δεδομένη. Όσον αφορά τον Γιώργο τον Κουράκη, θέλω να εξηγήσω το εξής. Προφανώς είχε μια προτίμηση στο πρόσωπό μου. Ο Γιάννης όμως ο Κουράκης, δεν πρέπει να τον αναμίξουμε σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να τον ευχαριστήσουμε, γιατί παραδίδει μια υγιή ΠΕΔ με ένα πολύ καλό ταμείο, με μια παρουσία αυτοδιοικητική εξαιρετική, παρότι η προηγούμενη θητεία ήταν θητεία COVID και μέσα από αλλεπάλληλες κρίσεις, η ΠΕΔ Κρήτης νομίζω κέρδισε και άλλους αυτοδιοικητικούς πόντους, μια που είχε πάντα σοβαρό, στιβαρό λόγο, επιχειρηματολογία και αναμίχθηκε για όλα τα θέματα της αυτοδιοίκησης, αλλά και πέρα από αυτά και για τα θέματα του νησιού, τα μεγάλα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν. Είναι λοιπόν μία πρίκα και ένα βάρος η διαδοχή από τον Γιάννη τον Κουράκη, όπως επίσης συναισθάνομαι ότι πρώτα ο Θεός θα είμαι πρόεδρος σε μία ΠΕΔ που η ποιότητα των αυτοδιοικητικών της Κρήτης είναι πολύ υψηλότερη, είναι πολύ ψηλότερο το επίπεδο των αυτοδιοικητικών της Κρήτης από το μέσο όρο της υπόλοιπης αυτοδιοίκησης. Και δεν το λέω μόνο σήμερα, το έλεγα πάντα και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε οι άλλοι για μας και αυτό είναι κάτι που μας κάνει ακόμα πιο υπεύθυνους και πιο, αν θέλετε, αποφασισμένους να διεκδικήσουμε αυτά που αξίζουν το νησί και οι άνθρωποι του. Πάντως, κύριε Μαρινάκη, η στάση που διατήρησε όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Καλοκαιρινός σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Υπήρξαν επίσης αρκετοί αιρετοί από την Ανατολική Κρήτη, οι οποίοι εξέφρασαν ανοιχτά την άποψη ότι κακώς δεν κατέβηκε και ο ίδιος ως πρόεδρος στην ΠΕΔ Κρήτης, διότι καλό είναι αυτή τη θέση να την έχει ο δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης του νησιού. Εσείς επ' αυτού τι έχετε να πείτε? Έχω να πω ότι αν δούμε, ας πούμε, την ΚΕΔΕ, αυτή τη στιγμή ο κύριος Κυρίζογλου είναι δήμαρχος ενός μικρού δήμου της ευρύτερης Λεκάνης Θεσσαλονίκης, ούτε καν της πόλης. Ο Δημήτρης, ο προηγούμενος δήμαρχος, που είναι σήμερα υπουργός, δεν ήταν στο Δήμο Τρικαίων, άρα, αν θέλετε, ο Κώστας ο Ασκούνης της Καλυθέας, ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος της Κοζάνης, αν ήταν θέμα γεωγραφικής
καταγωγής οι προεδρίες, mm-hmm. θα πρέπει να ήταν όλοι Αθηναίοι, ή αν δεν, ας πούμε, και πού και πού και κανείς Θεσσαλονικιός. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο κύριος Καλοκαιρινός, ο οποίος είναι άνθρωπος υψηλού επίπεδου, και θα ξέρετε ότι η εκτίμησή μου για αυτόν, όπως το είπα και σε εκείνο σε πολύ ουδέτερο χρόνο, ήταν και είναι ανεξάρτητο των αποφάσεων του. Πριν ακόμα δηλώσω ότι θα με στηρίξει, όταν ακόμα ήταν Ιωνή υποψήφιος, εγώ του τηλεφώνησα και του είπα ότι όποια και να είναι η απόφασή σου, Δήμαρχε, θα ξέρεις ότι η εκτίμησή μου στο πρόσωπό σου είναι δεδομένη, μια που μας συνδέει και μια προϊστορία σχέσεων ως ακαδημαϊκός δάσκαλος του Πανεπιστημίου μας και εγώ ως δήμαρχος της πόλης, του Δήμου μας, του Δήμου Ρεθύμνης. Δεν, νομίζω ότι είναι, ξέρετε, δεν έκανε καλό αυτός ο διαχωρισμός στην όλη συζήτηση για την ΠΕΔ Κρήτης. Και είναι καλό να το ξεχάσουμε αυτό το πράγμα. Ήταν πάντως όλο αυτό το διάστημα που προηγήθηκε, καταγράφαμε διαρκώς αντεγκλήσεις, υπήρξε γκρίνια, υπήρξε πόλωση πολύ έντονη. Ο κύριος Δοξαστάκης είχε κάνει αναφορά, κύριε Μαρινάκη, για γεγονότα που δεν συνάδουν με τη διαδικασία. Εχμηρώστηκαν εξίσου και ο κύριος Γκυγκέρογλου και ο κύριος Κοκοσάλης. Κοιτάτε, θα σας πω κάτι. Δεν θέλω να πω τι είπαν εκείνοι, αλλά μάλλον κάποιο καθρέφτη κοίταζαν και όχι εμένα. Γιατί επικαλούμε όλους τους αυτοδιοικητικούς της Κρήτης, αν έκανα σε κανένα ούτε καν τηλεφώνημα. Ή όσες φορές μίλησα θεσμικά και μία φορά. Και όχι με όλους. Δεν πήρα κανένα υποψήφιο της άλλης παράταξης να τον πείσω ή να τον μεταπείσω. Δεν έκανα χρήση καμιάς άλλης πίεσης. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε σοβαροί και να κάνουμε αυτοκριτική. Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης έχει μια αδιάλειπτη πορεία στην αυτοδιοίκηση και ξέρετε, είμαι ένας δήμαρχος ο οποίος ο πολιτικός μου χώρος ξεκίνησα να δήμαρχος και να ήταν παντοδύναμος. Δεν είναι πλέον παντοδύναμος. Καν δεν είναι ότι ισχυρός σύμφωνα με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Και όμως ο Δήμαρχος παραμένει ο ίδιος γιατί πιστεύει στη σύνθεση, στη συλλογικότητα, ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι φέουδο κανενός κόμματος, ούτε κανένας πολιτικού παράγοντα. Mm-hmm. Πρώτα δούμε την αξιοπιστία μου, mm-hmm. τα επιχειρήματά μου και τη στάση ζωής που έχω όλα αυτά τα χρόνια, να πείθω τους συμπολίτες μου και τις συμπολίτησές μου καταρχήν και στη συνέχεια και όπου αλλού χρειαστεί, είτε ως πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ mm-hmm. και την υπόλοιπη Ελλάδα, ότι μπορώ να εκπροσωπώ πανάξια και με αποτελεσματικότητα αυτό που με αναθέτει η δικιά τους εντολή. Κύριε Μαρινάκη, γιατί αυτό το όργανο έχει αποκτήσει τέτοιο ενδιαφέρον για τους αυτοδιοικητικούς, τόσο μεγάλο ενδιαφέρον δηλαδή? Γιατί εγώ καταρχήν σε αυτό το όργανο δεν είμαι μουσαφίρης, είμαι ήδη ο αντιπρόεδρος του οργάνου, mm-hmm. έχω υπάρξει και στο παρελθόν αντιπρόεδρος του ίδιου οργάνου. Άρα λοιπόν είναι όργανο το οποίο εμένα με ενδιαφέρει και θεωρώ ότι είναι ένα πολιτικό όργανο που μπορεί να συνθέτει όλους τους αυτοδιοικητικούς της Κρήτης, να συλλέγει τους προβληματισμούς, τις απόψεις τους αλλά και τις ανάγκες τους και να τις υπηρετεί. Και προφανώς είναι ένα πολιτικό όργανο. Ούτε έργανα θέτει, ούτε έχει άλλες παροχές. Είναι ένα όργανο καθαρά μετερίζει, ένα βήμα που σου δίνει το δικαίωμα να έχεις μία φωνή στα συνέδρια, συνελεύσεις, αλλά και στην εξωστρέφεια που πρέπει να έχει η συλλογικότητα της αυτοδιοίκησης της Κρήτης, στα Υπουργεία και όπου αλλού χρειαστεί. Άρα μπορεί επί της ουσίας να πιέσει το κεντρικό κράτος και σε ποιο βαθμό? Το κάνουμε συνέχεια mm-hmm. και θα ξέρετε ότι παίρνουμε καλό βαθμό. Δηλαδή, υπάρχουν θέματα που τα έχουν χειριστεί αυτοδιοικητικοί της Κρήτης που έχουν και κάνει και εξαιρετικά αποτελέσματα. Και δεν θα πω για μένα. Δεν είναι σήμερα η μέρα να μιλάω για μένα. Θα μιλήσω για τους άλλους. Ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης έχει πάρει στην πλάτη του τους ορεινούς δήμους της χώρας που είναι με φοβερά προβλήματα. Ο Γιάννης Βαλανδράκης έχει χειριστεί πάρα πολλά σοβαρά οικονομικά θέματα που και έχει κάνει παρεμβάσεις στο Υπουργείο.
Ο Γιάννης ο Κουράκης έχει λύσει επανειλημμένως θέματα διαφόρων περιοχών. Ξέρετε, η αγωνία της Δημάρχου Γάβδου, για να καταλάβετε, όταν μίλησα μαζί της μόλις προχθές, ήταν «Θα συνεχίσεις, Δήμαρχε, αν εσύ είσαι πρόεδρος στην ΠΕΔ, να με βοηθάς όσο Γιάννης ο Κουράκης». Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε την ένσταση που κατέθεσε σήμερα ο κύριος Δοξαστάκης. Νομίζω ότι ήταν ατυχέστατη και σαν έμπνευση και έολη, δεν έχει καμία νομική βάση. Ξέρετε, η εντολή πληροεξουσιότητας που δίνει κάποιος είναι εσωτερική σχέση μεταξύ του εντολέα και του εντολοδόχου. Δεν απευθύνθηκε σε κάποιο όργανο το οποίο δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Αν κάποιος μπορεί να έχει παράπονο, θα ήταν εκείνος που μου έδωσε εντολή και τάχα δεν την τήρησα. Είναι πραγματικά, δεν θέλω να πω χαρακτηρισμούς απόψε και δεν θα ήθελα να λωθεί μια πρώτη συνέντευξη που δίνω μετά από μια μάχη που οφείλω να ευχαριστήσω όλους που με βοήθησαν για να τη δώσουμε μαζί και εκείνους που είναι επιτυχώντες και εκείνους που είναι επιλαχώντες και εκείνους που τραυματίστηκαν από αυτή τη διαδικασία ιδιαίτερα, που έδειξαν στένος δηλαδή και μια προσήλωση και στο πρόσωπό μου αλλά και στη δύναμη της ομάδας. Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Νομίζω ότι όλοι παρικούμε στην Ιερουσαλήμ και γνωριζόμαστε μεταξύ μας και ξέρουμε τι εννοούμε. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που έτυχα μιας συνολικής και διακομματικής και διατοπικής αποδοχής. Από σοβαρούς ανθρώπους. Συμπορεύτηκα με ανθρώπους που δεν μπορούσα να το φανταστώ πριν από λίγες εβδομάδες και βρέθηκα απέναντι εντός αγωγικών, έστω για λίγες μέρες, για λίγες εβδομάδες, με ανθρώπους που είχαμε κοινές πορείες και που πάντα εγώ στήριζα τις δικές τους πρωτοβουλίες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, ακολουθούν οι εκλογές και για τη νέα διοίκηση του ΕΣΔΑΚ. Δεν ξέρω αν θα γίνουν σε αντίστοιχα απολωμένο κλίμα. Θεωρώ και το έχω πει πριν από 3 χρόνια και στο δικό σας κανάλι, νομίζω, ότι είναι μια θέση που ανήκει δικαιωματικά στο Δήμο Ηρακλείου και στο Δήμαρχο, αν εκείνος το επιθυμεί. Είναι αδιανόητο ένας οργανισμός που τα βασικά του έσοδα είναι ο Δήμος Ηρακλείου, είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής, είναι όλες οι δομές και υποδομές εκεί και χωρίς αυτόν καταραίει, ο ΕΣΔΑΚ χωρίς το Δήμο Ηρακλείου καταραίει, άμα θέλουμε να κουβεντιάσουμε με αριθμούς, ότι θα μπουν ρεβασιστικές αντιλήψεις από άλλους. Άλλωστε δεν νομίζω ότι και αυτό ούτε ο σχετισμός δυνάμεων το επιτρέπει, αλλά εγώ δεν θα κατανοούσα ποτέ πως κάποιοι που θεωρούσαν αξιωματικά δικαιούχο τον Δήμαρχο Ηρακλείου να είναι πρόεδρος της ΠΕΔ δεν είναι και αξιωματικά δικαιούχος να είναι πρόεδρος εκείνου του οργανισμού που έχει πραγματικό ενδιαφέρον, που έχει έργο να επιτελέσει, που έχει πολλές ευθύνες και που δεν είναι απλώς μια πολιτική θέση, αλλά είναι μια οργανική θέση με πάρα πολλές απαιτήσεις και πολύ επίκαιρα ζητήματα να αντιμετωπίσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα απορρίμματα που κάποιοι τα λέγανε κάποτε σκουπίδια είναι κάτι πολύ διαφορετικό, θέλει μια άλλη φιλοσοφία, θέλει μια άλλη αντίληψη. Δεν μιλάμε για απλή μπακαλική διαχείριση, αλλά μιλάμε για μια υπέρβαση που πρέπει να κάνουμε συνολικά, γιατί το περιβάλλον θα μας τιμωρήσει άμα το διαχειριζόμαστε ως σκουπιδότοπο. Μάλιστα. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρή η αποστολή του ΕΣΔΑΚ και νομίζω ότι όταν θα καταλαγιάσουν αυτές οι πρώτες, αν θέλετε, πικρίες, θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι και θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Κύριε Σαλαπάτα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και το κανάλι σας για τη φιλοξενία και να ξέρετε ότι κανείς δεν είναι πάνω από τις ανάγκες των ανθρώπων και μπορούμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το καλύτερο. Το κρατάμε αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.